Τι κοινό μπορεί να έχουν ο Νούρης Εχραζάν και η Μπέτη Κουράκου? Τα μοντέλα μας μεταναστεύουν για να βρουν δουλειά. Η Μπέτη Κουράκου, αφού έχει κάνει Ελλάδα-Τουρκία κολλιά τσούπα κράτη, τώρα μετακομίζει για λίγο στη γειτονική χώρα, καθώς έγινε πρόταση για τουρκικό σύριαλ. Μου έγινε μια πολύ καλή πρόταση για κάποιο σύριαλ. Δεν ξέρω, ξέρω ένα πάρα πολύ καλό παραγωγό, ο οποίος είναι και γνωστός μου, γνωρίζω το μάνατζερ μου και είμαστε σε συζητήσεις. Μπορεί να είναι σύριαλ, μπορεί να είναι κάποιο που να θέλει κάποια σαν guest. Πώς είναι τα κορίτσια του Θεέμου, παράδειγμα, κάτι τέτοιο που πλαισιώνουν. Το μόνο πρόβλημα είναι στη γλώσσα. Αλλά πρέπει να κάνω ιδιαίτερα για να μάθω τη γλώσσα άπιαστα. Την καταλαβαίνω πολύ καλά, αλλά πρέπει να κάνω ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Το ρόλο σου δίνουν. Τα λόγια θα τα μάθεις. Σίγουρα, άμα τα μάθεις παπαγαλία και πας στον καθρέφτη και κοιτάζεσαι και μιλάς μόνη σου. Μιας και στην Ελλάδα του Dancing with the Stars το έβαλαν στο ψυγείο, η Μπέτη Κουράκου ακολουθεί τον δρόμο που χάραξαν η Ρία Αντωνίου και η Έλληνα Παπαρίζου. Το μοντέλο δέχτηκε πρόταση να συμμετέχει στο τουρκικό Dancing with the Stars. Είναι κάποιο που δεν μπορούν πραγματικά. Είναι το πιο γνωστό. Στην Ελλάδα έχει γίνει πάταγος, υπάρχει και στην Ελλάδα το ίδιο reality. Έχει να κάνει με σόου και τέτοια, με celebrity. Δεν μας το ανακοινώνει όμως ακόμη, γιατί φοβάται το μάτι. Μήπως και σκοντάψει στο παλιό.